να αποκλειστούν συγκοινωνιακά με τον ερχομό του χειμώνα κινδυνεύουν οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Αλικιανού στα Χανιά. 5 μήνες μετά την κατάρρευση της ιστορικής γέφυρας του Κερίτη, η κυκλοφορία διεξάγεται από το δρόμο που παράνομα διανοίχτηκε, ενώ η στρατιωτική γέφυρα που τοποθετήθηκε με απόφαση της περιφέρειας δεν μπορεί να συνδεθεί με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Απλά δεν είναι φτιαγμένος ο δρόμος δεξιά, μπροστά και πίσω της. Είναι απαραίτητο πως μια γέφυρα χωρίς δρόμο μπροστά και πίσω δεν μπορεί να λειτουργήσει. Η στρατιωτική γέφυρα τοποθετήθηκε προκειμένου να υπάρξει νόμιμη πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή του Αλικιανού, χωρίς προηγουμένως όμως να έχει εξασφαλιστεί η σύνδεσή της με τον κύριο οδικό άξονα. Αφού είναι ξένο χωράφι και που τη φτιάξανε, έτσι άκουσα. Είναι αγορασμένα από ένα Γερμανό. Ή τα δουλειά έχουν να πάνε φτιάχνουν πάνω στο ξένο χωράφι τη γέφυρα. Και ποιος φταίει για τον δρόμο? Εγώ, όχι. Η ηγεσία που έχουν πληρωθεί τα χωράφια και πήγαν και φυτέψαν τα δέντρα και δεν αφήνε σήμερα. Αλλά τέτοιο κράτος που έχουμε, τέτοια θέλουμε. Ιδιοκτησιακά και τεχνικά ζητήματα βάζουν σύμφωνα με πληροφορίες φρένο στην κατασκευή του δρόμου τόσο στο ανατολικό όσο και στο δυτικό τμήμα της στρατιωτικής γέφυρας που τοποθετήθηκε πριν από περίπου 1 μήνα. Έτσι η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται από αυτόν τον δρόμο που δημιουργήθηκε από κατοίκους με τον μπάζωμα του Κερίτη και ο οποίος μάλιστα έχει ασφαλτοστρωθεί. Παράνομος βέβαια δεν είναι τυπικός, αλλά είναι ο ασφαλέστερος και ο ιδανικότερος για την περίπτωση. Πού είναι η πολιτεία να ξεκινήσει να κάνει αυτά που υποσχέθηκε? Πού είναι? Το Υπουργείο Υποδομών μετά την κατάρρευση της ιστορικής γέφυρας δεσμεύτηκε πρώτον για την αποκατάστασή της και δεύτερον για τη δημιουργία μιας νέας σύγχρονης γέφυρας στον Αλικιανό. Πρέπει να φτιαχτεί η γέφυρα αυτή εδώ. Πρέπει να φτιαχτεί και για ιστορικούς λόγους. Την έφτιαξε ο Βεντζέλος και την διαλύσαμε εμείς. Εντάξει. Με τις πρώτες ισχυρές βροχές του χειμώνα και την υπερχείλιση του ποταμού Κερίτη, ο δρόμος αυτός θα κλείσει ως μη ασφαλής. Αν μέχρι τότε δεν έχει δοθεί σε κυκλοφορία η στρατιωτική γέφυρα, οι κάτοικοι δεκάδων χωριών της περιοχής θα είναι αναγκασμένοι να διανύουν πολλά περισσότερα χιλιόμετρα μέσα από προβληματικούς δρόμους για να φτάσουν στα Χανιά.